Το να φέρει κάποιος, αγαπητοί μου, το όνομα Χριστιανός είναι ο τιμητικότερος τίτλος τον οποίο θα μπορούσε να λάβει κάποιος στην παρούσα ζωή. Ο διάβολος βέβαια έχει καταφέρει να διαστρέψει τόσο πολύ τα πράγματα ώστε ακόμα και εμείς οι ίδιοι οι χριστιανοί να ντρεπόμαστε να ομολογήσουμε την πίστη μας και να πούμε ότι είμαστε χριστιανοί. Όταν όμως συνειδητοποιήσουμε ποιος είναι ο Χριστός, ότι δηλαδή είναι αυτός ο Θεός που έγινε για τη σωτηρία μας άνθρωπος και ότι αυτός είναι που δημιούργησε τον σύμπαν ολόκληρο, τότε θα συνειδητοποιήσουμε και το τι σημαίνει ότι είμαι χριστιανός και πόσο μεγάλη τιμή αποτελεί αυτό. Εκτός όμως από τιμή, αποτελεί και μία μεγάλη ευθύνη, διότι δεν αρκεί να λεγόμαστε χριστιανοί, αλλά πρέπει να ζούμε και ως αληθινοί χριστιανοί. Και για να το πετύχουμε αυτό, έχουμε την ανάγκη του διαρκούς καταρτισμού. Σε αυτή την ανάγκη του διαρκούς καταρτισμού των πιστών ακούσαμε να αναφέρεται και ο Απόστολος Παύλος στην Αποστολική Περικοπή της Θείας Λειτουργίας από την προς Εφεσίους Επιστολή του. «Έδωσε ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός», γράφει ο Απόστολος, «άλλους μεν Αποστόλους, άλλους προφήτες, άλλους Ευαγγελιστές, άλλους ποιμένες και διδασκάλους, για να καταρτίζονται οι χριστιανοί και να επιτελείται το έργο της διακονίας, με το οποίο οικοδομείται το σώμα του Χριστού, που είναι η Εκκλησία, μέχρι να φτάσουμε να έχουμε όλη την μία και αυτή πίστη, όπως και την τελεία και βαθιά γνώση του Υιού του Θεού, και να αφήσουμε κάθε νηπιότητα και να φτάσουμε στην πνευματική ωριμότητα». Προβάλλει με τα λόγια αυτά ο Απόστολος την ανάγκη του καταρτισμού του κάθε πιστού μέσα στην Εκκλησία. Και όταν λέμε καταρτισμό, δεν εννοούμε απλά τη συσσόρευση γνώσεων. Καταρτισμός σημαίνει ότι ο καθένας μας οφείλει να γίνει ο εν Χριστώ μορφωμένος άνθρωπος, να γίνει όπως αυτός ο Χριστός. «Τεκνία μου, ους πάλιν οδύνω, α Χρυσού μορφωθεί Χριστός εν ημίν», λέει ο Απόστολος στην προς Γαλάτας επιστολή του. «Δοκιμάζω δηλαδή πόνους και οδύνες μέχρι να σχηματιστεί μέσα σας η μορφή του Χριστού». Αυτός είναι και ο αληθινός καταρτισμός. Και ο καταρτισμός αυτός των πιστών επιτυγχάνεται με το Λόγο του Θεού και με τα μυστήρια της Εκκλησίας. Με αυτά τα δύο δινάρια που έδωσε στην ομώνυμη παραβολή ο καλός Σαμαρίτης στον Πανδοχέα για να επιμεληθεί τον τραυματισμένο εκείνο άνθρωπο. Για να επιτευχθεί λοιπόν αυτός ο καταρτισμός των Αγίων που θα οδηγήσει εις την ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση του Υιού του Θεού, στο να έχουμε όλη την ίδια ορθή πίστη και στο να μάθουμε ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός, ο Θεός έδωσε, όπως ακούσαμε να λέει ο Απόστολος Παύλος, Αποστόλους, Προφήτες, Ευαγγελιστές, ποιμένες και διδασκάλους. Ο Θεός πάντοτε φροντίζει για τον καταρτισμό του δικού του λαού. Γι' αυτό ακόμα και σε δύσκολες εποχές δεν στέρισε το λαό του από καλούς ποιμένες, οι οποίοι φρόντιζαν και μεριμνούσαν για το ποίμνιο του Χριστού. Απόδειξη τούτο είναι ο σήμερα ο εορταζόμενος Ιερομάρτης και εις Απόστολος Κοσμάς ο Ετωλός, τον οποίο ο Κύριος ανέδειξε ως φωτεινό ήλιο κατά τη σκοτεινή περίοδο της τουρκοκρατίας και στον οποίο τόσα πολλά οφείλουμε ως χριστιανοί αλλά και ως Έλληνες. Ο Άγιος Κοσμάς γεννήθηκε στο Μέγα Δέντρο της Ετωλίας το 1714 από ευλαβείς γονείς. Το βαπτιστικό του όνομα ήταν Κόνστας. Πρικισμένος με ευφία και οξυδέρκεια και έχοντας ισχυρή δίψα για γνώση, άφησε τη βοσκή των ζώων και στην ηλικία των 10 ετών δέχθηκε τα πρώτα στοιχειώδη μαθήματα. Αφού συμπλήρωσε τις γυμνασιακές του σπουδές, μετέβη στη φημισμένη Αθωνιάδα Ακαδημία του Αγίου Όρους.
Εκάρι μοναχός στην Ιερά Μονή Φιλοθέου, έλαβε το όνομα Κοσμάς και κατόπιν χειροτονήθηκε ιερεύς. Μέσα στην ψυχή του υπήρχε ασίγαστος πόνος για το σκλαβωμένο γένος. Γι' αυτό και μετά από 20 χρόνια ασκητικής ζωής στο Άγιο Όρος, αποφάσισε να αφήσει την ησυχία της ερημικής ζωής και να πάρει το ραβδί του Αποστόλου με έναν πόθο, να παρηγορήσει και να αφυπνήσει το ελληνικό έθνος που κινδύνευε να αφανιστεί. Στα 45 του έτη, λοιπόν, εξήλθε από τη Μονή της Μετανοίας του με τις ευχές των Πατέρων και την ευλογία και την έγκριση του Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, έχοντας τον τίτλο του Ιεροκήρυκος του Γένους. Κατά τις 4 ιεραποστολικές του περιοδίες, όργωσε κυριολεκτικά όλη την υπηρετική Ελλάδα και τα νησιά. Ξεκινώντας από τη Θράκη, συνέχισε στη Μακεδονία, ήρθε στη Θεσσαλία, την Ετωλακαρνανία και την Ήπειρο. Επισκέφθηκε τις Σποράδες, τα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες, τα Ιόνια νησιά και ιδιαίτερα την Κεφαλονιά, τη Ζάκυνθο και την Κέρκυρα. Τελευταίος του σταθμός υπήρξε η Βόρεια Ήπειρος, μια περιοχή για την οποία ο Άγιος ιδιαίτερα θρηνούσε, γιατί είχε σχεδόν αφελληνιστεί. Ακούραστος οδηπορούσε. Τον ακολουθούσαν ευλαβείς μοναχοί και ιερείς. Ο ίδιος ήταν πάμφτωχος. Στον ώμο του είχε ένα δυσάκι και ένα σκαμνάκι, το οποίο μάλιστα ήταν δώρο Τούρκου Πασά. Όπου σταματούσε για το κήρυγμα, σε χωράφια ή πλατείες ή ακρογιάλια, ύψωνε ένα μεγάλο ξύλινο σταυρό, τον οποίο άφηνε εκεί ως ευλογία όταν έφευγε. Ανέβαινε στο σκαμνάκι και κάτω από τη σκιά του σταυρού, ο λόγος του ξεχύλιζε από τη γλυκύτητα, την ειρήνη και τη χαρά που μόνο το Άγιο Πνεύμα μπορεί να χαρίσει. Αποκάλυπτε με απλά λόγια τις αλήθειες της πίστεώς μας. Μιλούσε ζωντανά, ζεστά, στην απλή γλώσσα του λαού, φέρνοντας παραδείγματα από τη ζωή των Αγίων και την καθημερινή ζωή των ακροατών του. Έλεγχε με δρυμύτητα τις αδικίες και τις αρπαγές. Συμβούλευε όλους να αγαπούν και να συγχωρούν. Όλους τους ξεσήκωνε ο Άγιος και τους έβαζε να κτίζουν σχολεία για να μάθουν τα παιδιά γράμματα. Τα σχολεία φτιάχνουν ανθρώπους και στερεώνουν τα παιδιά στην ευσέβεια και την ενάρετη ζωή, έλεγε. Έτσι με τη συμβολή του χτίστηκαν εκατοντάδες σχολεία. 20 ολόκληρα χρόνια ο φλογερός Πατροκοσμάς έσπερνε το σπόρο της αληθείας του Ευαγγελίου. Μεγάλοι εγκληματίες μετανοούσαν. Άρπαγες επέστρεφαν τα κλεμμένα. Σκληροί και ανελεήμονες πλούσιοι έδιναν τα πλούτη τους ανακουφίζοντας όσους είχαν ανάγκη. Ανευλαβείς και αδιάφοροι για την πίστη άνθρωποι γίνονταν θερμοί χριστιανοί. Το τεράστιο όμως αυτό και ευλογημένο έργο του Μεγάλου Εθνοαποστόλου το φθόνησαν έμποροι Εβραίοι της Ηπείρου. Επειδή θίγονταν τα οικονομικά τους συμφέροντα, διότι ο Άγιος δεν ανεχόταν να γίνεται το παζάρι ημέρα Κυριακή και το είχε μεταθέσει την ημέρα του Σαββάτου, τον συκοφάντησαν στον Κούρτ Πασά, ότι είναι πράκτορας της Ρωσίας που ξεσηκώνησε επανάσταση τους χριστιανούς της Ηπείρου εναντίον των Τούρκων. Ο Πασάς πίστηκε, αφού έλαβε βέβαια και πολλά χρήματα, και ενήργησε άμεσα το σχέδιο της εξοντώσεώς του. Ήταν 23 Αυγούστου του 1779. Την ώρα που κήρυτε ο Άγιος, ήρθαν ξαφνικά και τον συνέλαβαν. Την επόμενη μέρα, 24 Αυγούστου, τον οδήγησαν στις όχθες του Άψου ποταμού. Εκεί, κάτω από ένα δέντρο, θέλησαν να του δέσουν τα χέρια. Ο Άγιος όμως τους διαβεβαίωσε πως δεν επρόκειτο να αντισταθεί. Ύψωσε τα χέρια του σε προσευχή και στη συνέχεια ευλόγησε με το σημείο του Σταυρού τα 4 σημεία του ορίζοντα. Και αφού έκανε αυτά, οι δήμοι κρέμασαν τον Άγιο στο δέντρο και τον απαγχώνησαν.
Ήταν τότε 65 ετών και η ψυχή του ολοφώτινη πέταξε στο θρόνο του υψίστου Θεού. Όλος ο χριστιανικός κόσμος θρήνησε την απώλεια του μεγάλου νεομάρτυρα και εθναποστόλου του γένους. Αλλά και από τους εχθρούς και τους αντιπάλους του τιμήθηκε ο Όσιος, και μάλιστα άμεσα, αφού πρώτος ο Κουρτ Πασάς μετάνιωσε πικρά γιατί ξεγελάστηκε και για λίγα χρήματα θανάτωσε έναν αθώο και ειρηνικό άνθρωπο, έναν Άγιο. Μεγάλη είναι η ευγνωμοσύνη που οφείλουμε εμείς οι Έλληνες στον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό, αγαπητοί μου. Η παρουσία του τη δύσκολη και πικρή εκείνη περίοδο της τουρκοκρατίας ήταν μια τρανή απόδειξη του πόσο πολύ ενδιαφέρεται ο Θεός για τον καταρτισμό του λαού του. Γι' αυτό και πάντοτε αναδεικνύει ποιμένες και διδασκάλους για να στηρίζουν το λαό του. Κάποτε όμως επιτρέπει ο Θεός να εκλείπουν αυτοί οι γνήσιοι ποιμένες και διδάσκαλοι. Προειδοποιεί μάλιστα ο ίδιος ο Θεός δια του προφήτου Ισαΐου ότι «Ιδού ο δεσπότης Κύριος Σαβαώθ αφελεί από της Ιουδαίας». Θα αφαιρέσει δηλαδή δικαστήν και προφήτην και πρεσβύτερον και θαυμαστών σύμβουλων και συνετών ακροατήν. Πότε θα το κάνει αυτό? Όταν ο λαός γυρίζει τα νότα του στο Λόγο του Θεού. Όταν ενώ Εκείνος στέλνει ανθρώπους για τον καταρτισμό μας, εμείς γυρίζουμε τα νότα μας στην προσφορά Του. Ας αρχίσουμε λοιπόν να δείχνουμε ενδιαφέρον σε ό,τι μας χαρίζει η αγάπη του Θεού. Ας προσευχόμαστε όπως ο Κύριος του θερισμού εκβάλλει εργάταση στον θερισμό αυτού. Και τότε θα δούμε πόσο πλούσια θα έρθει η προσφορά του Αγίου Πνεύματος, ώστε να καταρτιστούμε και να μορφωθεί ο Χριστός μέσα μας. Αμήν.